Θεσσαλικό Radio Plays. Θέατρο στο ραδιόφωνο. Κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Στη Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας. Η πόλη της Λούλας Αναγνωστάκη ανέβηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 1965 στο Θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία Κάρολ Κουν. Η πόλη αναφέρεται αχνά στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. Ένα ζευγάρι, η Ελισάβετ και ο Κίμωνας, καλούν σπίτι τους ένα φωτογράφο που βγάζει αποκρουστικές φωτογραφίες. Οι δύο σύζυγοι ζουν βασανίζοντας ο ένας τον άλλον. Το μόνο που τους ενώνει είναι ένα τελετουργικό παιχνίδι με αγνώστους που προσκαλούν στο σπίτι για να τους παίξουν μια απέσια φάρσα. Τα πρόσωπα αυτά είναι μορφές που βγαίνουν από το ζωφερό μεταπολεμικό κλίμα και τους εφιάλτες του, ενώ η κατάσταση εγκλεισμού που βιώνουν τα καθιστά μακρινούς συνομιλητές. Σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια Κυριακής Πανού. Παίζουν Θανάσης Ζέρβας, Κυριακής Πανού, Ηρακλής Τζαφέτας. Ηχογράφηση και μιξάζ για το Θεσσαλικό Θέατρο Νίκος Γεωργάκης. Είναι αργά το απόγευμα και αρχίζει να ανοιχτώνει γρήγορα. Αυτή τη στιγμή το δωμάτιο φωτίζεται ελάχιστα από το λίγο φως που μπαίνει από το παράθυρο. Στο μισοσκόταδο ένας άνδρας, ο Κίμων, κάθεται σε μια βαθιά πολυθρόνα ακίνητος. Είναι περίπου 30 χρονών, λεπτός, ψηλός, όμορφος. Η Ελισάβετ γυρίζει απ' έξω, ξεκλειδώνει την πόρτα, προχωρεί χωρίς να αντιληφθεί τον Κίμωνα και ανάβει ένα λαμπατέρ. Ξαφνικά... Ελισάβετ! Εδώ καθόσουν. Εδώ, πού αλλού. Φαντάστηκα πως θα ήσουν στην κρεβατοκάμαρα. Δεν μπήκα καθόλου στην κρεβατοκάμαρα. Καθόσουν εδώ συνέχεια. Ναι. Γιατί δεν μου μίλησες μόλις μπήκα, με τρόμαξες. Με συγχωρείς, δεν το ήθελα. Αυτή η μανία σου να παρουσιάζεσαι ξαφνικά μπροστά μου είναι ανυπόφορη. Σου είπα δεν το ήθελα. Είναι ανυπόφορο, δεν το αντέχω. Προχθές μπήκε στην κουζίνα και στάθηκες πίσω μου χωρίς να σε πάρω είδηση. Κόντεψα να λιποθυμήσω όταν γύρισα και σε είδα έτσι απότομα μπροστά μου. Νόμισα πως με είχες ακούσει. Για ποιο λόγο θα μπαινα κρυφά στην κουζίνα. Ξέρω κι εγώ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μπω κρυφά. Τα παπούτσια σου δεν κάναν θόρυβο. Έβαλα λαστιχένιες όλες. Μου είχες πει πως ο θόρυβος ενοχλεί. Ο θόρυβος. Ο θόρυβος. Όχι ο θόρυβος που κάνει ένας άνθρωπος όταν περπατάει. Εγώ μιλώ για δυνατούς θορύβους. Για το θόρυβο που κάνει ένα αεροπλάνο. Από εδώ δεν περνούν αεροπλάνα. Ή τα αυτοκίνητα. Οι μοτοσυκλέτες, τα ραδιόφωνα. Αυτό το διαμέρισμα μέσα στο κέντρο το διάλεξες εσύ. Μην παραπονιέσαι λοιπόν. Δεν παραπονιέμαι. Θέλω να αισθάνομαι κόσμο γύρω μου, τουλάχιστον τριγύρω μου. Μ' αρέσει εδώ αυτή η πλατεία με το συντριβάνι στη μέση, τον κινηματογράφο, τα μαγαζιά με τις φωτισμένες βιτρίνες. Θα ήθελα να μείνω για πάντα σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την πόλη. Βαρέθηκα να ταξιδεύω συνέχεια, βαρέθηκα τους σιδηρόδρομους, τα ξενοδοχεία, τις βαλίτσες. Ας μην αρχίσουμε πάλι, σε παρακαλώ. Ναι, ας μην αρχίσουμε. Τι έκανες όλο το απόγευμα? Ξεφύλιζα βιβλία, περιοδικά. Ξέρεις καλά πως δεν πρέπει να διαβάζεις. Τα μάτια σου είναι σε άσχημη κατάσταση. Τα μάτια μου δεν έχουν απολύτως τίποτα. Είναι πολύ καλά. Αν συνεχίσεις έτσι θα τυφλωθείς. Απορώ πως σου μπήκε αυτή η ιδέα. Ο ήλιος σε πειράζει, ο αέρας σε πειράζει. Θα πρέπει να φωνάξουμε ένα γιατρό. Αύριο θα φέρω έναν γιατρό να σε εξετάσει. Αν το κάνεις αυτό θα φύγω από εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, γιατί δεν θες να μ' ακούσεις? Τουλάχιστον για να με ευχαριστήσεις, σταμάτησε λίγο το διάβασμα. Γιατί δεν πηγαίνεις μια βόλτα? Ο καιρός είναι απέσιος. Φυσάει και βρέχει. Κάθε μέρα βρίσκεις την ίδια δικαιολογία για να καθίσεις μέσα. Ναι, κάθε μέρα φυσάει και βρέχει. Μήπως είναι ψέματα?
Σήμερα κλείνει ένας μήνας που ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και ούτε μια φορά δεν είχες την περιέργεια να βγεις λίγο έξω και να περπατήσεις. Στο κάτω-κάτω είναι η δική μου πόλη. Εδώ μεγάλωσα. Αν είχες τόσο δα ενδιαφέρον, θα προσπαθούσες να τη γνωρίσεις. Γιατί να τη γνωρίσω? Αυτές οι πόλεις μοιάζουν μεταξύ τους. Και τούτη εδώ είναι χειρότερη από τις άλλες. Μην διαμαρτύρεσαι. Εσύ ίδια μου το πες. Μου πες πως τον περισσότερο καιρό βρέχει και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπες. Και έπειτα βγαίνει ο ήλιος και φυσάει και η σκόνη σε τυφλώνει, σου φέρνει βήχα, κολλάει πάνω σου, τα χέρια σου κολλάνε, το στόμα σου κολλάει, μα σουλά σκόνη, έτσι δεν είπες? Δεν είπα μόνο αυτό. Εγώ αυτό θυμάμαι. Και τώρα ας αλλάξουμε συζήτηση. Πες μου, τι έκανες εσύ όλη μέρα? Τι ήθελες να κάνω? Βγήκα έξω, περπάτησα. Μες στη βροχή. Έχει σταματήσει από ώρα να βρέχει. Θα έπρεπε να φυλάγεσαι από την υγρασία. Είμαι καλά ντυμένη, ζεστά. Και έπειτα μ' αρέσει να περπατώ με ό,τι καιρό κι αν κάνει. Δεν το έχεις προσέξει? Ναι, τώρα που το λες. Αναρωτιέμαι, τι έχεις προσέξει ποτέ από μένα? Δεν μου δίνεις καμία σημασία. Αν κάποτε δεν γυρίσω σπίτι, ούτε που θα σου κάνει εντύπωση. Τι ώρα έρχομαι κάθε βράδυ? Μην πεις, δεν το ξέρεις. Κι όμως έρχομαι πάντα στις 8. Πόσο χρονών είμαι? Ούτε αυτό το ξέρεις, δεν με ρώτησες ποτέ. Θα ήθελα να μου διηγηθείς πώς πέρασες. Σου είπα, περπάτησα. Ανέβηκα στην πλατεία διοικητηρίου, την έχεις ακούσει? Όχι, δεν μου έχεις ξαναμιλήσει γι' αυτή. Τη λένε έτσι γιατί πρώτα ήταν εκεί η γενική διοίκηση, αλλά τώρα είναι το Δημαρχείο. Ένα μακρόστενο μπεζ κτίριο με πράσινα παραθυράκια στη σειρά. Μπροστά σχηματίζει ένα γούπατο και πάνε εκεί τα παιδιά και παίζουν. Χρόνια και χρόνια τα παιδιά παίζουν εκεί. Λένε, πάμε να παίξουμε στο διοικητήριο. Μόνο που όταν έφτασα, είχε σχεδόν νυχτώσει. Κι όμως, οι μέρες άρχισαν να μεγαλώνουν. Δεν μου αρέσει να τριγυρνάω μονάχη μου σε μέρη που παίζουν παιδιά όταν αρχίζει να νυχτώνει. Μπορείς να το καταλάβεις? Οι φωνές τους μέσα στο σκοτάδι μου πλακώνουν την καρδιά. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Δεν θέλω να θυμάμαι! Ούτε κι εγώ. Έλεγες η πλατεία? Ναι, η πλατεία. Δεξιά υπάρχει ένας δρόμος ανηφορικός. Είχα χρόνια να τον περάσω. Δεν έχει αλλάξει και πολύ. Στη γωνία είναι ένα κουρίο, η αναγέννηση, έτσι λέγεται. Και δίπλα, μόλις τρίψεις, μια παλιά ροζ πολυκατοικία. Ροζ, είπες? Δεν πιστεύω πως υπάρχουν σπίτια με τέτοιο χρώμα εδώ. Πού το ξέρεις? Δεν έχεις βγει ποτέ έξω. Κάθεσαι κλεισμένος όλη μέρα μέσα. Και αυτό που βλέπω από το παράθυρο, τι είναι? Αυτό είναι η κεντρική πλατεία. Για να έρθουμε ως εδώ από το λιμάνι, διασχίσαμε σχεδόν όλη την πόλη. Και τα κτίρια που συναντήσαμε ήταν ή γκρίζα ή μαύρα. Φαίνονταν έτσι γιατί είχε ομίχλη. Υπάρχουν χρωματιστά κτίρια και κίτρινα και γαλάζια και άσπρα και ροζ. Ξέρεις, αυτή τη ροζ πολυκατοικία έμενε κάποιος που με αγαπούσε τότε. Πήγαινα τα απογεύματα και τον έβρισκα. Στεκόμουν λίγο μπροστά στο κουρίο, περίμενα να φύγει η μητέρα του. Η μητέρα του έβγαινε κάθε απόγευμα την ίδια ώρα. Την έβλεπα να φεύγει. Φορούσε πάντα ένα μαύρο παλτό και ένα πράσινο καπέλο. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Ανέβαινα τις σκάλες προσπαθώντας να μην κάνω θόρυβο για να μην μ' ακούσουν οι άλλοι ένικοι. Μα ήταν κάποιος που πάντα με έπαιρνε είδη, ένας Αρμένης. Μη σ' άνοιγε την πόρτα του και με κοίταζε. Ο φίλος μου με έμπαζε γρήγορα μέσα, με κερνούσε γλυκό του κουταλιού. Ξαπλώναμε σε ένα μεγάλο ντιβάνι με χρυσαφή κάλυμα και μακριά καφετιά κρόσια. Εκείνος ήθελε να με χαϊδεύει, αλλά δεν τον άφηνα. Έπαιζα με τα κρόσια, έφτιαχνα πλεξίδες. Δεν μ' αγαπάς, παραπονιόταν. Εγώ σε περιμένω, μετράω τις ώρες, τα λεπτά. Μ' ακούς? Να. Έχω την εντύπωση πως ούτε καν μ' ακούς. Όταν σκοτίνιαζε εντελώς, ανεβαίναμε στην ταράτσα. Μου δείχνε μακριά τις παλιές συνοικίες και τα κάστρα που τις περιβάλλουν. Τα έχεις δει ποτέ αυτά τα κάστρα? Δεν φαίνονται από το παράθυρο? Όχι, δεν φαίνονται από το παράθυρο. Μόνο από ψηλά, πολύ ψηλά. Αυτά τα κάστρα που άλλοτε ήταν το φρούριο της πόλης και τώρα έχουν γίνει φυλακές. Φυλακές? Ναι, υγρές σκοτεινές φυλακές. Ελισάβετ, τι κάνατε στην ταράτσα? Κοιτάζαμε. Εκείνος τέντωνε το δάχτυλό του σε ένα σημείο εκεί, μου έλεγε. Εκεί πέρα. Τα χαράματα ντουφεκίζουν τους καταδικασμένους σε θάνατο. Δεν καταλάβαινα γιατί επέμενε να μου το λέει αυτό κάθε φράδυ και να μου δείχνει τετώνοντας το δάχτυλό του προς το βορρά. Έπειτα χαθήκαμε.
Μια μέρα διάβασα το όνομά του στην εφημερίδα. Ήταν και εκείνος ανάμεσα στους καταδικασμένους σε θάνατο. Είχε και εκείνος εκτελεστεί την αυγή. Δεν είναι παράξενο? Τι είναι παράξενο? Δεν με προσέχεις. Τόση ώρα σου μιλάω και δεν με προσέχεις. Κανείς ποτέ δεν με πρόσεξε πραγματικά. Άκου, τι νόημα έχει να τριγυρνάς έτσι κάθε μέρα στους δρόμους? Αυτοί οι περίπατοι σου τσακίζουν τα νεύρα. Κανείς δεν με πρόσεξε πραγματικά. Θες να σου πω τι συνέβαινε όταν ήμουν μικρή, 8 χρονών? Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Άλλωστε είναι ώρα φαγητού. Γυρνούσα από το σχολείο και το δωμάτιό μου ήταν άνω κάτω. Το κρεβάτι ξέστρωτο όπως το είχα αφήσει το πρωί φεύγοντας. Κανείς μα κανείς δεν φρόντιζε να μου το στρώσει. Φοβόμουν να πέσω να κοιμηθώ, γιατί μια φορά είχα βρει ανάμεσά τους δύο κατσαρίδες ψόφιες που τις είχε χώσει ο αδερφός μου για να με τρομάξει. Θα ήθελα κάτι να φάω. Όταν ήμουν 10 χρονών φεύγαν όλοι τα βράδια, μ' άφηναν μόνη. Και στο απέναντι σπίτι μέναν κατηγριές. Δεν ήξερα πώς να περάσω την ώρα μου, τις χάζευα. Χάζευα τις γριές, αυτή ήταν η διασκέδασή μου. Τι έχεις μέσα στα πακέτα? Ήταν μια με κίτρινο δέρμα και άσπρα μακριά μαλλιά, ίδια μάγισσα. Δεν ξεκολούσε ποτέ από το παράθυρο, τόσο που νόμιζα πως ήταν ζωγραφισμένη στο τζάμι. Και έπειτα ερχόταν μια άλλη και άναβε το καντήλι. Πάψε. Και είχαν και ένα μπουφέ με καθρέφτη, και αυτό το καντήλι έκανε να φαίνονται σκιές στον καθρέφτη. Έκανε να φαίνονται σκιές παντού. Πελώριες σκιές, φοβόμουν. Πάψε, πάψε λοιπόν! Πες πως πεινάς. Είναι ώρα φαγητού. Όχι. Είναι 8:30. Σε αυτό το πακέτο υπάρχει κρύο κοτόπουλο, αστακός, μαγιονέζα, σαλάτα σπαράγγια. Σπαράγγια. Και μια μποτήλια σαμπάνια. Σαμπάνια είπες? Και σπαράγγια. Γιατί τόση επισημότης, Ελισάβετ, κάτι μου κρύβεις? Θα πάω να βάλω τα λουλούδια στο νερό. Αγόρασες λουλούδια? Σ' αρέσουν? Μυρίζουν όμορφα. Είναι τριαντάφυλλα, μου τα χάρισε ο φωτογράφος. Ο φωτογράφος? Ξέρεις, αυτός που έχει το φωτογραφείο κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με ρωτάει πάντα για σένα, ανησυχεί που δεν σε βλέπει ποτέ. Είναι πολύ ευγενικός και λένε πως βγάζει θαυμάσιες φωτογραφίες. Πρόλαβες κιόλας. Χρησιμοποιεί, λένε, κάτι πρωτότυπα τρίκ και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Αυτός ο ξαφνικός ενθουσιασμός πια. Αν θες μπορούμε να κατεβούμε μια μέρα να φωτογραφηθούμε. Ελισάβετ, κάτι μου κρύβεις. Τον κάλεσα απόψε να φάει μαζί μας. Όχι, 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 αυτό ποτέ. Θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Όχι πάλι τα ίδια, δεν μπορώ άλλο. Την περασμένη βραδιά ο φαρμακοποιός. Και λοιπόν, τι σου έκανε ο φαρμακοποιός? Έλεγες πως σου θύμισε το φίλο σου, ξέρεις, εκείνον της ροζ πολυκατοικίας. Ναι, κάτι στη φωνή του και ο τρόπος που κοιτούσε. Και την προπερασμένη ο βιβλιοπόλης. Θα τρελαθώ. Ο Αντώνης. Το βιβλιοπωλείο του είναι το μεγαλύτερο εδώ. Ο Αντώνης. Μας είχες πει πως τον λέγανε Γιώργο. Αντώνη τον λέγανε, θυμάμαι καλά. Ήμασταν πάντα οι τρεις μας εκείνο τον καιρό. Ο φίλος μου, ο Αντώνης και εγώ. Το θυμήθηκα αμέσως. Να δεις που θα με θυμότανε και εκείνος, αλλά δεν τον άφησες. Φέρθηκες φρικτά εκείνο το βράδυ. Ελισάβετ, παραδέξου πως αυτόν τον... Πώς τον είπες, τον Αντώνη? Ναι, 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 τον Αντώνη. Αυτό ήταν το όνομά του. Τουλάχιστον έτσι τον ξέραμε τότε. Τον έβλεπες προχθές για πρώτη φορά? Άκου. Ο φωτογράφος θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Σου λέω δεν αντέχω άλλο. Τούτη τη φορά δεν θα είναι όπως οι άλλες. Δεν σε πιστεύω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να. Αυτό ακριβώς. Θα κάνεις ό,τι μπορείς. Κετεύω, θέλω να φανείς καλός μαζί του. Αδύνατο. Σε εξορκίζω για τελευταία φορά. Αυτό πια κατάντα μαρτύριο. Για τελευταία. Η ζωή μου έγινε μαρτύριο. Για τελευταία φορά. Πολύ ωραία, άνοιξε την πόρτα. Μα δεν άκουσα κουδούνι. Άνοιξε που σου λέω, είναι απ' έξω. Τι ώρα του πες να έρθει? Γύρω στις 8:30. Είναι απ' έξω. Στέκεται και περιμένει να γίνει 8:30 για να χτυπήσει το κουδούνι. Τους ξέρω καλά αυτούς τους τύπους. Μιλάς άσχημα για έναν άνθρωπο που δεν γνώρισες ακόμα. Το γνώρισα και πολύ καλά. Μένουμε ή δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι? Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν τον έχεις δει ποτέ. Και άλλωστε δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι. Απλώς το φωτογραφείο του είναι στην είσοδο. Σου λέω το ξέρω καλά. Τώρα δα βρίσκεται εκεί από πίσω και ακούει όλα όσα λέμε γι' αυτόν. Θεέ μου, άρχισες πάλι να εξάπτεσαι χωρίς λόγο. Κανονικά θα έπρεπε να σηκωθεί και να φύγει. Αλλά δεν θα φύγει. Θα περιμένει να έρθει η ώρα για να κάνει την επίσκεψή του. Δεν έχει φιλότιμο. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος πρόκειται να πατήσει το πόδι του εδώ μέσα, γίνεσαι άνω κάτω. Έχω βαρεθεί τα ίδια κάθε φορά. Φταίει ίσως αυτή η καταραμένη αρρώστια των ματιών σου. Τα μάτια μου είναι εντάξει. Βλέπω ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Μα ναι, αυτό είναι. Καταλαβαίνω καλά τον πανικό σου. Ποιο πανικό, γιατί πράγμα μιλάς?
Αγάπη μου, φοβάσαι πως... Φοβάμαι πως... Δεν τολμώ να το πω, είναι φρικτό. Πες το λοιπόν, πες το. Φοβάσαι πως μια μέρα θα θελήσεις να ανάψεις το φως. Ναι. Και το φως θα είναι ήδη αναμένο. Ελισάβετ. Ναι, αγάπη μου. Γιατί επιμένεις αυτή την κωμωδία? Αγάπη μου, ποια κωμωδία? Τα μάτια μου. Δεν έχουν απολύτως τίποτα. Το κουδούνι, αγάπη μου. Ποτέ δεν αισθανόμουν τόσο καλά στην υγεία μου. Καλύτερα να το ανοίξεις εσύ, θα είναι πιο ενθαρρυντικό. Σου απαγορεύω να ασχολείσαι μαζί μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, άνοιξέ το. Τώρα θα ξαναχτυπήσει να... Πάψε επιτέλους να με βασανίζεις. Θα βάλω νερό στα λουλούδια. Καλησπέρα. Κάνω λάθος το διαμέρισμα? Είσαι ο φωτογράφος? Μάλιστα. Με το φωτογραφείο στην είσοδο του σπιτιού? Ναι, στην είσοδο του σπιτιού. Τότε περάστε, σας περιμέναμε. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Ω, καθόλου. Μας αρέσει να δεχόμαστε κόσμο στο σπίτι. Η Ελισάβετ και εγώ έχουμε πάντα καλεσμένους. Ελισάβετ! Θα έρθει σε ένα λεπτό, πήγε νομίζω να αλλάξει. Είστε πράγματι φωτογράφος? Φυσικά. Δεν είστε γιατρός? Γιατρός. Πώς σας πέρασε αυτή η ιδέα? Έτσι, μου αρέσουν οι γιατροί. Είναι χαριτωμένοι με το σοβαρό τους πρόσωπο, τις μακριές άσπρες μπλούζες. Πάντα τους ζήλευα. Λοιπόν, δεν είστε, να πούμε, παθολόγος? Όχι βέβαια. Ψυχίατρος? Ούτε, και σας διαβεβαίω... Οφθαλμίατρος? Πέστε μου, σας οικετεύω, οφθαλμίατρος? Γιατί επιμένετε? Είναι περιττό να μου το κρύψετε, θα το μαντέψω αμέσως. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εντάξει, σας πιστεύω. Σας πιστεύω. Μπορείτε να κρατήσετε ένα μυστικό? Ναι, αμέ. Η Ελισάβετ. Πρόκειται για την Ελισάβετ. Ναι. Ήρθατε. Αργότερα. Επιτέλους φοβήθηκα πως δεν θα ερχόσασταν. Μα είναι μόλις 8.30. Ναι, αλλά εγώ φοβήθηκα. Πώς ήταν δυνατό να μην έρθω? Χάρηκα τόσο πολύ με την πρόσκλησή σας. Η Ελισάβετ σας περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία. Δεν θα τολμούσα ποτέ να φανταστώ πως... Τι κουράγιο, φίλε μου. Πως μια γυναίκα σαν και εσάς... Μια ωραία γυναίκα σαν και εσάς. Ναι, φυσικά, ασφαλώς. Μια ωραία γυναίκα θα με περίμενε ποτέ με ανυπομονησία. Φοβάμαι, ξέρετε, πως θα σας απογοητεύσω και τους δυο σας. Δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω επισκέψεις, γιατί... Πώς να το πω... Δεν με καλούν συχνά. Οι άνθρωποι συνήθως πλήττουν μαζί μου. Μα δεν είναι δυνατόν, θα κάνετε λάθος. Όχι, μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά δυστυχώς έχω βεβαιωθεί γι' αυτό. Το μόνο αίσθημα που προκαλώ στους άλλους είναι η αδιαφορία και η πλήξη. Έπειτα από 2 λεπτά, 5 το πολύ, κανείς δεν έχει διάθεση να κουβεντιάσει μαζί μου. Με ξεχνάνε, είναι σαν να μην υπάρχω. Και αν τολμήσω να πλησιάσω κάποιον και να του μιλήσω, τα λόγια μου πέφτουν στο κενό. Με τίποτα δεν καταφέρνω να προκαλέσω ξανά την προσοχή. Σηκώνομαι τότε και φεύγω για να μην ξαναγυρίσω, γιατί φυσικά ποτέ δεν με καλούν για δεύτερη φορά. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με, υποφέρω αυτή τη στιγμή. Μου είναι αφάνταστα οδυνηρό να κάνω τέτοιου είδους εξομολογήσεις. Αλλά είναι προτιμότερο, ειδικά με εσάς, να το ξέρετε ευθύς εξ αρχής, παρά να το ανακαλύψετε μόνοι σας σιγά σιγά, λεπτό το λεπτό. Δεν θα το άντεχα αυτό. Όχι, δεν θα το άντεχα. Είστε τόσο, πώς να το πω κι αυτό, τόσο συμπαθητικοί. Και αυτό το δωμάτιο, αυτή η θαλπορή. Μπήκα στο δωμάτιο και σκέφτηκα τι θαλπορή και... Συνεχίστε. Και μου ήρθε να το βάλω στα πόδια. Δεν είναι γελίο? Να βλέπετε, άρχισα κιόλας να λέω κουταμάρες. Έπειτα είναι κι ένας άλλος λόγος που κάνει τους ανθρώπους να με αποφεύγουν, ιδίως τον τελευταίο καιρό. Και δεν τολμώ να σας το πω, άλλωστε δεν είναι και σωστό. Μιλάω όλο για τον εαυτό μου. Απ' τη στιγμή που μπήκα μιλάω μόνο εγώ, το έχετε προσέξει? Είστε προληπτικοί? Α, όχι. Τώρα πια όχι.
Μικρή φοβόμουν τις μαύρες γάτες. Μια μαύρη γάτα μου έλεγαν που διασχίζει έναν δρόμο μπροστά σου είναι θάνατος. Όμως τώρα όχι, δεν είμαι προληπτική. Αυτά είναι κουταμάρες. Όλα αυτά. Για τον αριθμό 13, για την Παρασκευή, για το πέρασμα κάτω από μία σκάλα. Και ωστόσο υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν πως εγώ τους φέρνω γρουσουζιά. Με φωνάζουν νεκροθάφτη. Αστείο δεν είναι? Επειδή λέει φοράω πάντα μαύρο κουστούμι. Μερικοί έχουν προκατάληψη με το μαύρο, εγώ το αγαπώ. Είμαι και κακοσουλούποτος. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε άλλα ρούχα. Όμως δεν είναι αλήθεια. Δεν φέρνω γρουσουζιά. Πώς είναι δυνατόν, είμαι ένας απλός άνθρωπος. Ξέρετε, πιστεύω πως όλα αυτά τα έχουν βγάλει οι επαγγελματικοί μου ανταγωνιστές. Θα έπρεπε να τους βάλω στη θέση τους. Αλλά φοβάμαι. Μου λείπει το θάρρος. Αυτό ακριβώς, το θάρρος είναι που έλειψε πάντα στη ζωή μου. Ας πούμε, όταν άνοιξα το φωτογραφείο. Ναι, μιλήστε μας για λίγο για τη δουλειά σας. Όχι, αλήθεια, το παρακάνω. Είστε πολύ καλοί μόνο και που με ακούτε τόση ώρα. Μα μας αρέσει να σας ακούμε. Αλήθεια, θέλετε να σας μιλήσω για τη δουλειά μου? Ωραία, λοιπόν. Όταν άνοιξα το φωτογραφείο, δούλευα για το μεροκάματο. Δεν τολμούσα να ονειρευτώ τίποτα περισσότερο. Έκανα επάγγελμα όπως όλοι οι συνάδελφοι. Φωτογράφιζα παιδάκια, νεόνυμφους, στρατιώτες και χρησιμοποιούσα πάντα για φόντο αυτά τα κλασικά ψεύτικα ντεκόρ. Ανθισμένους κήπους, Λούνα Πάρκ, αρχαία ερείπια. Ώσπου μια μέρα η ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία, χτύπησε την πόρτα μου. Ένας άνθρωπος μπήκε στο μαγαζί μου. Ένας άνθρωπος? Τι είδους άνθρωπος? Ένας κανονικός άνθρωπος γύρω στα 30, με τίποτα το ξεχωριστό στην εμφάνισή του. Αυτός λοιπόν μου είπε, θέλω να βγάλω μία φωτογραφία συνήθιστη. Συζητήσαμε μερικές ιδέες, αλλά τελικά τις απέρριψε όλες. Ναι, η Ελισάβετ μου μίλησε για κάτι πρωτότυπα τρίκ που χρησιμοποιείται. Περιμένετε, γι' αυτό ακριβώς πρόκειται. Έλεγα λοιπόν πως οι ιδέες του δεν του άρεσαν. Ζητούσε κάτι άλλο, κάτι... Κάτι άλλο? Ναι, ήθελε μία φωτογραφία που να τον δείχνει πεθαμένο. Α? Με ένα φρικτό θάνατο. Α. Σκεφτήκαμε διάφορες πόζες και εν τέλει προτίμησε μία που τον παρουσίαζε θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Τι να σας πω, κόπιασα να πετύχω το μοντάζ και το ρετουσάρισμα, αλλά τελικά είχε μεγάλη επιτυχία. Εκείνα τα μάτια, τα γυάλινα μάτια, τα αίματα στο πρόσωπο και το χέρι, αυτό το χέρι πολιτοποιημένο μέχρι τον καρπό και τα δάχτυλα γατζωμένα στο χώμα. Ενδιαφέρον. Ψέματα. Ο άνθρωπός μας λοιπόν ενθουσιάστηκε και την άλλη μέρα μου έστειλε ένα γνωστό που ήθελε να φωτογραφηθεί κρεμασμένος. Κρεμασμένος? Μάλιστα, κρεμασμένος με τη γλώσσα απ' έξω. Και έπειτα ο κρεμασμένος μου έστειλε έναν άλλον και αυτός έναν άλλον. Και για να μην σας τα πολυλογώ, από τότε που έγινε γνωστό πως κάνω τέτοιου είδους φωτογραφίες, δεν προφταίνω να διώχνω κόσμο. Το μαγαζί μου γεμίζει από πελάτες που ζητούν να φωτογραφηθούν κρεμασμένοι, στραγγαλισμένοι, μαχαιρωμένοι, κεραυνοβολημένοι, εσταυρωμένοι. Εντάξει, δεν σας κρύβω πως κοπιάζω. Έχω και τις απογοητεύσεις μου. Μερικοί είναι παράλογοι. Ας πούμε προχθές ένας Αμερικάνος. Έχετε και Αμερικάνους? Μάλιστα. Αυτός ο Αμερικάνος, συστημένος από το Οχάιο. Αυτός λοιπόν έτυχε να επισκεφθεί το Μπούχενβάλντ στη Γερμανία. Το έχετε υπόψη σας? Μπούχενβάλντ. Ναι, Μπούχενβάλντ. Αυτός λοιπόν ήθελε να φωτογραφηθεί νεκρός από ασιτία. Αλλά βλέπετε, είχε ένα πρόσωπο παχύ, παιδικό. Δεν μπορούσα να το αλλάξω. Το αποτέλεσμα ήταν γελίο. Και εμένα οι φωτογραφίες μου δεν είναι γελίες. Είναι τραγικές. Ακουμπούχενβάλντ. Αυτό πια καταντά συγκλονιστικό. Ακριβώς είναι αυτή η λέξη. Συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό το πόσο οι άνθρωποι πεθαίνουν για τέτοιου είδους πόζες. Νομίζω ξέρετε πως η εποχή της ειδηλιακής φωτογραφίας έδισε οριστικά. Και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, εγώ είμαι αυτός που έφερε το τέλος της. Το φωτογραφείο μου για την ώρα τουλάχιστον είναι το μόνο, διότι έχω το επαγγελματικό μου μυστικό που το κρατάω ζηλότυπα. Σημειώστε πως οι πελάτες μου δεν ταλαιπωρούνται καθόλου. Κάθονται ήσυχα στην καρέκλα, όπως θα κάθονταν να βγάλουν μια απλή φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας. Τα πάντα γίνονται μετά, στο εργαστήρι. Μα τότε εσείς θα πρέπει να έχετε θησαυρίσει. Όχι, κάθε άλλο. Κερδίζω βέβαια, αλλά όχι όσα θα μπορούσα. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει.
Για να επανέλθω στο σημείο που ξεκίνησα, γιατί μου λείπει το θάρρος. Δεν τολμώ να επεκτείνω τη δραστηριότητά μου. Δεν τολμώ να γίνω πλούσιος, να γίνω διάσημος, να ξεχωρίσω από τους άλλους. Μου λείπει το θάρρος. Τι σας έλεγα, το θάρρος. Είμαι ένας δειλός. Παρακαλώ, μπορώ να πιω κάτι? Μένω εκστατική. Νομίζω πως θα ήθελα να βγάλω κι εγώ μια τέτοια φωτογραφία. Ναι, το θέλω. Κίμων, να κατεβούμε μια μέρα να φωτογραφηθούμε μαζί. Περίφημη ιδέα. Συγγνώμη, αλλά... Τι αλλά. Θα είναι μια σπουδαία φωτογραφία. Εγώ πεσμένος στο κρεβάτι. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Έχετε μήπως αντιρρήσεις? Μάλιστα και έχω αντιρρήσεις, φυσικά. Είμαι κι εγώ άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Αυτές οι φωτογραφίες με κάνουν και υποφέρω. Το βρίσκεται τόσο απλό μόλις γνωρίζω έναν άνθρωπο να το φαντάζομαι νεκρό. Στο τέλος καταντέμουν η ιδέα. Και τώρα μου το ζητάτε εσείς. Τόσο νέοι, τόσο συμπαθητικοί. Ελάτε, αφήστε τις ανοησίες. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν, εγώ πεσμένο στο κρεβάτι και η Ελισάβετ... Αδύνατον. Η Ελισάβετ δολοφονημένη και γυμνή. Γυμνή. Μάλιστα. Δολοφονημένη και γυμνή στο πάτωμα. Δεν θα τολμούσα ποτέ. Το σώμα της... Τι? Το σώμα της πρέπει ωστόσο να είναι το δικό της. Και σώμα. Λοιπόν δεν πιστεύω να ντρέπεστε. Μην επιμένετε, σας παρακαλώ. Καλά, δεν επιμένω. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Εγώ στο κρεβάτι και κάτω ένα κεφάλι χωρίς σώμα. Το υπέροχο κεφάλι της Ελισάβετ με τα μακριά μαύρα μαλλιά πεσμένο στο πάτωμα σαν να πολεμητό μου. Με φέρνετε σε τρομερά δύσκολη θέση. Γιατί? Δεν βρίσκετε πως είναι υπέροχη? Μα ναι, ασφαλώς είναι. Έχετε δει τόσο άσπρη επιδερμίδα? Τόσο άσπρη επιδερμίδα. Πλησιάστε μια στιγμή. Πλησιάστε. Απλώστε το χέρι σας. Αγγίξτε την. Είναι απαλή σαν βελούδο. Αγγίξτε την λοιπόν. Μη φοβάστε. Αχ, αγγίξατε. Παρακαλώ, μπορώ να έχω ακόμα ένα ποτήρι? Ευχαρίστω, θα πιω κι εγώ μαζί σας. Πίνετε πολύ, δεν είστε ευτυχισμένος? Εγώ? Δηλαδή, όχι, δεν είμαι. Είστε δυστυχισμένος? Ούτε αυτό. Ασφαλώς ούτε αυτό. Είμαι 37 χρονών, ανύπαντρος. Το ποτό σας. Ευχαριστώ. Κερδίζω αρκετά, τουλάχιστον όσα μου χρειάζονται. Ξέρετε, ζω με τις δύο αδερφές μου, που είναι μεγαλύτερες από μένα. Η μία δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Η άλλη έχασε τον άντρα της σε ένα ατύχημα, καταλαβαίνετε. Μένουμε σε ένα εξοχικό σπιτάκι. Είναι καλά εκεί, ήσυχα. Έχουμε και έναν όμορφο κήπο που τον καλλιεργώ εγώ. Πανσέδες, εκατόφυλλα, κρόκκινα, αγριοτριαντάφυλλα. Το πρωί που λέτε, ξυπνάω πάντα μία ώρα νωρίτερα από τις αδερφές μου. Κατεβαίνω στον κήπο, κάθομαι στην πολυθρόνα μου, πίνω τον καφέ και καπνίζω το μοναδικό τσιγάρο της ημέρας. Εκείνες τις στιγμές, ναι λοιπόν, νομίζω πως είμαι ευτυχισμένος. Ελισάβετ, θαρώ πως πρέπει να ετοιμάσεις κάτι να φάμε. Πηγαίνω. Να σας πω λίγο, ωστόσο... Ακούστε. Την έδιωξα για να μείνουμε μόνοι. Θέλω να σας ζητήσω κάτι. Α, είχατε αρχίσει να μου μιλάτε για... Ακριβώς. Πρόκειται για την Ελισάβετ. Μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη? Ναι, ευχαρίστως. Μιλάμε σαν άντρας προς άντρα. Φυσικά, αλίμονο. Δώστε της λίγη χάρα. Να της δώσω... Τι είπατε? Νομίζω πως είναι ερωτευμένη μαζί σας. Μαζί μου? Όχι, πώς είναι δυνατόν? Δεν προσέξατε πως ανατρίχιασε όταν την αγγίξατε? Όχι, δεν σας πιστεύω. Πετάχτηκε όρθια και θέλησε να το σκάσει, αλλά δεν την άφησα, το θυμάστε? Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το θυμάμαι. Ορίστε, το παραδέχεστε και μόνος σας. Ακούστε, είμαι 37 χρονών και άσχημος, το ξέρω καλά. Θα ρείτε πως δεν το ξέρω. Κοιτάξτε τα χέρια μου. Κοιτάξτε πόσο αρρωστιάρικα είναι, τα φαγωμένα νύχια, ιδρωμένα. Μπορώ ποτέ να αρέσω σε μια τέτοια γυναίκα, με τέτοια χέρια? Όχι, δεν σας πιστεύω. Δεν σας πιστεύω και το αστείο σας είναι πολύ κακό. Σας συγκετεύω, δεν έχω καιρό για χάσιμο, που να είναι θα γυρίσει. Δώστε της λίγη χαρά, είναι δυστυχισμένη, υποφέρει. Υποφέρει, για ποιο λόγο? Είναι δυστυχισμένη, σας λέω. Τη νύχτα είχε εφιάλτες, ουρλιάζει στον ύπνο της. Και τη μέρα δεν μπορεί να σταθεί λευτό στο σπίτι. Βγαίνει έξω, περπατά συνέχεια, τριγυρνά άσκοπα μέσα στην πόλη, γιατί νομίζει πως είναι η πόλη που γεννήθηκε. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι της προηγουμένως. Τι μου λέτε? Βασανίζεται από έμονες ιδέες. Πιστεύει πως όσοι την ερωτεύονται
πεθαίνει. Και δεν μ' αφήνει ποτέ να μπω στο δωμάτιό της, γιατί φοβάται πως της ξεστρώνω το κρεβάτι και της χώνω ψόφιες κατσαρίδες στα σεντόνια. Είναι μια δυστυχισμένη γριά γυναίκα. Γριά, όχι και γριά. Πόσο χρόνο την κάνετε? Ούτε 30. Τι λέω, 25 το πολύ. Απάτη. Όλα είναι απάτη. Όχι. Δεν βλέπετε το φωτισμό? Ζούμε σαν ένα μόνιμο μισοσκόταδο εξαιτίας της. Ψέματα, ψέματα. Η Ελισάβετ είναι πολύ νέα. Η επιδερμίδα της. Αυτή η περίφημη επιδερμίδα, αν ξέρατε πώς τη διατηρεί. Με κρέμες, φρικτές, καταστρεπτικές που εισχωρούν στο αίμα της και τη δηλητηριάζουν σιγά σιγά. Και τα μαλλιά της, τα ωραία της, μαύρα μαλλιά. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν ακούω τίποτα άλλο. Δεν είναι δικά της. Η Ελισάβετ έχει άσπρα αραιά μαλλιά. Τι βρίχτω. Και το χειρότερο. Ακούστε τώρα και το χειρότερο. Επειδή φοβάται μην την εγκαταλείψω, μου υποβάλλει την ιδέα πως τυφλώνομαι σιγά σιγά. Θεέ μου. Θεέ μου. Προσοχή, έρχεται. Μην δείξετε τίποτα. Επιστρέφω. Με συγχωρείτε που σας άφησα μόνο. Ετοίμασα το τραπέζι και έπειτα βγήκα λίγο στο μπαλκόνι. Μ' αρέσει να βγαίνω στο μπαλκόνι τέτοια ώρα και να χαζεύω την κίνηση. Είναι παράξενο όταν επιστρέφει κανείς έπειτα από χρόνια στα μέρη που έζησε άλλοτε. Έχει το συνέστημα πως κάτι άλλαξε. Και έπειτα πάλι πως τίποτα δεν άλλαξε. Λίγο σαν τα όνειρα. Να, αυτός ο κινηματογράφος. Είχα την εντύπωση πως υπήρχε πάντα. Κι όμως χθες, μόλις ανακάλυψα πως δεν πάει χρόνος που χτίστηκε, θυμήθηκα τότε το οικόπεδο αυτό, ότι ήταν πρώτα σχολείο. Είδα το δρόμο όπως ήταν ακριβώς τότε, τις γραμμές του τραμ. Παρακάτω ένα βιβλιοπωλείο. Και ξαφνικά τίποτα. Μήτε τραμ, μήτε βιβλιοπωλείο. Καινούργιες πολυκατοικίες και ο κινηματογράφος. Και αυτή η πλατεία με το καμπαρέ και το συντριβάνι στη μέση. Είμαι σίγουρη πως δεν υπήρχε άλλοτε. Κι όμως το συντριβάνι μου θυμίζει κάτι. Κάτι μου θυμίζει, αλλά τι. Θα το βρω στο τέλος. Δεν μπορεί παρά να το βρω. Όχι. Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι ψέματα. Ψέματα? Τι είναι ψέματα? Αυτά που σας είπε για μένα. Μα και βέβαια είναι ψέματα. Ξέρετε... Ξέρατε τι θα μου πει? Το ήξερα. Ο Κίμων μιλάει πάντα έτσι για μένα σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε με καλά. Όχι, δεν φοβάμαι το φως. Τι όμορφη που είστε. Σας είπε πως μ' αρέσει το μισοσκόταδο, ε. Σας είπε πως τα μαλλιά μου είναι ψεύτικα. Να, πιάστε τα. Να, να, να. Φτάνει. Σας πιστεύω. Γιατί το κάνει αυτό? Δεν ξέρω. Του αρέσει να με κατηγορεί. Νομίζω πως είναι η μοναδική ευχαρίστηση που του δίνω. Ένα πράγμα μόνο είναι αλήθεια από όσα σας είπε, πως είμαι δυστυχισμένη, είμαι τόσο δυστυχισμένη. Ελισάβετ, για το Θεό μην κλαίτε, δεν το αντέχω. Μου είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο και κατά βάθος δεν μου δίνει καμία σημασία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τουλάχιστον πως με μισεί. Αλλά όχι. Ούτε καν με μισή αδιαφορή. Δεν υπάρχω γι' αυτόν. Και αν με βασανίζει, το κάνει όπως θα βασάνισε μια γάτα ή ένα ποντικό. Μην κλαίτε, σας οικετεύω. Λέει πως τον ενοχλώ. Γι' αυτό αναγκάζομαι να λείπω όλη μέρα από το σπίτι. Και τη νύχτα κλειδώνεται στο δωμάτιό του και μου απαγορεύει να μπω μέσα. Το κάνει αυτό σε εσάς? Με περιφρονεί. Περιφρονεί τη ζωή που έζησα ως τώρα. Τα φουστάνια που φορώ. Την πόλη που γεννήθηκα. Τους ανθρώπους που γνώρισε. Ελισάβετ, ακούστε με. Και όταν πλήττει, σοφίζεται ένα σωρό πράγματα για να με τρομάζει. Φορά ελαστιχένιες όλες και έρχεται κρυφά από πίσω μου. Ακούστε με, πρέπει να σας πω κάτι. Και τώρα, αυτή η ιστορία με τα μάτια του, τι σας είπε? Πως φοβάμαι πως θα τυφλωθεί, αυτό δεν σας είπε? Ναι, μου το είπε. Κι όμως δική του ιδέα είναι να παριστάνει το μισό τυφλό για να κάθεται όλη τη μέρα μέσα, με σταυρωμένα χέρια. Εγώ κάνω απλώς πως τον πιστεύω για να μην τον στεναχωρώ. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εξακολουθείτε να μένετε κοντά σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Είμαι μονάχη. Μονάχη, δεν έχω κανέναν πια, δεν ξέρω που να πάω. Πώς μπορείτε να μιλάτε έτσι όταν... Δεν με θέλει κανείς.
Όλοι με διώξαν. Θέλετε νομίζω να μου πείτε κάτι. Ναι, θα το πω, δεν βαστώ άλλο. Είμαι ερωτευμένος μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Σοπάστε, μπορεί να σας ακούσει. Ας μ' ακούσει, δεν με ενδιαφέρει. Ελάτε να φύγουμε μαζί. Δεν μπορώ να τον εγκαταλείψω. Γιατί, αφού δεν σας αγαπά, δεν σας χρειάζεται. Ενώ εγώ σας έχω τόση ανάγκη. Είμαι κι εγώ δυστυχισμένος σαν και εσάς. Αν ξέρατε μονάχα τι μου συμβαίνει από χθες. Τι σας συμβαίνει? Δεν έχω σπίτι. Δεν έχω τίποτα και ούτε κανέναν στον κόσμο. Οι αδερφές μου. Όχι, καλύτερα να σας τα διηγηθώ με τη σειρά. Πριν από λίγο σας είχα μιλήσει για τον κήπο μου, θυμάστε? Τον κήπο με τις τριανταφύλλες, θυμάμαι. Mm-hmm. Λέγατε πως είχατε διαφόρων ειδών τριαντάφυλλα. Εκατόφυλλα, κρόκκινα, αγριό τριαντάφυλλα. Ναι. Πως ξυπνούσατε μια ώρα νωρίτερα από τους άλλους το πρωί και πίνατε τον καφέ σας. Ναι. Και νιώθατε ευτυχισμένος. Ναι. Δεν υπάρχουν πια τριανταφυλλές. Δεν υπάρχουν. Τις ξερίζωσαν οι αδερφές μου χθες τη νύχτα. Οι αδερφές σας? Ναι. Οι αδερφές μου πίστευαν πως στον κήπο, στη μέση ακριβώς, ήταν θαμμένοι οι γονείς μας και πως τα τριαντάφυλλα που καλλιεργούσα τρέφονταν από εκείνους. Η μοναξιά, βλέπετε, η μοναξιά φέρνει παράξενες ιδέες. Και οι αδελφές μου έζησαν πάντα τόσο μόνες. Με μισούσαν γι' αυτό. Με έβριζαν. Μου είχαν κάνει τη ζωή κόλαση. Πολλές φορές γυρνούσα από τη δουλειά και δεν υπήρχε φαΐ. Μ' άφηναν νηστικό. Και ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα έφταναν ως εκεί. Ώσπου χθες τη νύχτα δεν είχα προλάβει ακόμα να πέσω. Ακούσα έναν θόρυβο και έτρεξα στο παράθυρο. Το θέαμα που αντίκρισα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα ήταν τρομερό. Οι αδελφές μου με τις άσπρες νυχτικές, με τα άσπρα τους μαλλιά ξέμπλεκα στη ράχη, ξερίζωναν τα τριαντάφυλλα. Τα ποδοπατούσαν με μανία, Θεέ μου, με μία μανία. Όρμησα να τις εμποδίσω και τότε η μία, η μικρότερη, σήκωσε το φτιάρι να με χτυπήσει. Έφυγα σαν τρελός. Σαν τρελός έτρεχα μέσα στους δρόμους. Έτρεχα. Η ανάσα μου είχε κοπεί. Ώσπου βρέθηκα στο λιμάνι. Κάθισα σε ένα σκαλοπατάκι και έκλαψα κι εγώ δεν ξέρω πόση ώρα. Αυτό με ανακούφισε λίγο. Άρχισε να ξημερώνει και άρχιζαν να έρχονται οι πρώτοι εργάτες. Τότε σηκώθηκα, γύρισα στο φωτογραφείο και το άνοιξα όπως κάθε μέρα. Αλλά το μυαλό μου δεν δούλευε. Δεν δούλευε, είχε σταματήσει. Να σας χαϊδέψω. Αχ. Να σας χαϊδέψω. Αχ, Ελισάβετ. Αγάπη μου. Ελισάβετ, αν δεν ερχόσασταν εσείς να σταθείτε εκεί με το φωτεινό σας πρόσωπο, να με καλέσετε απόψε εδώ, και εγώ δεν ξέρω τι θα είχα απογίνει. Πολύ ωραία, Ελισάβετ. Και τώρα εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν μιλάς. Μήπως απόψε προτιμάς να εξηγήσω εγώ? Πολύ καλά. Η Ελισάβετ και εγώ δεν ξέρουμε πώς να περάσουμε τα βράδια μας, γι' αυτό έχουμε πάντα κόσμο στο τραπέζι. Συμπαθητικούς ανθρώπους που η Ελισάβετ γνωρίζει στους δρόμους, στα μαγαζιά, στα λεωφορεία. Μερικοί της θυμίζουν παλιούς γνωστούς. Και αυτό τη συγκινεί. Τους βάζουμε να μας μιλήσουν για τα προβλήματά τους, τα όνειρά τους, τις απογοητεύσεις τους. Τους κάνουμε για λίγο να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Τους προσφέρουμε κοτόπουλο, αστακό μαγιονέζα, σπαράγγια, σαμπάνια. Και η Ελισάβετ τους φέρεται, είναι η αλήθεια, με πολύ πολύ οικειότητα. Αλλά βέβαια κάποτε πρέπει να μείνουμε μόνοι και η φιλοξενία έχει τα όρια της. Η ώρα πέρασε, καληνύχτα σας. Δεν καταλάβατε? Ξεκάθαρα σας λέω πως η επίσκεψή σας πρέπει να τελειώνει. Τελείωσε. Μη με αναγκάζετε να σας πετάξω έξω. Καληνύχτα σας. Ορίστε. Και εσείς. Αυτό είναι τρομερό. Με φέρατε εδώ και οι δυο σας για να με κοροϊδέψετε, για να γελάσετε μαζί μου? Αυτό το νόημα είχε η πρόσκλησή σας? Να διασκεδάσετε την πλήξη σας με μένα? Με μένα που δεν γνώρισα ποτέ χαρά στη ζωή? Σας παρακαλώ, φύγετε. Και εσείς δεν λέτε τίποτα εσείς? Είσαστε σύμφωνοι? Με αφήνατε τόση ώρα να σας ανοίγω την καρδιά μου? Πρόδωσα για χάρη σας τις αδερφές μου, το σπίτι μου. Δεν υπάρχουν πια τριανταφυλλές, δεν υπάρχει πια τίποτα. Σας τα είπα όλα. Όλα, Θεέ μου, είναι τρομερό, είναι τρομερό. Όχι, μη φύγεις. Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Δεν βαστώ άλλο. Δεν βαστώ, στο είπα. Δεν στο είπα πως απόψε θα είναι η τελευταία φορά.
Πάρε με μαζί σου, μη με αφήνει μαζί του. Ελισάβε, τρελάθηκες. Δεν θέλω να μείνω πια λεφτό σε αυτό το σπίτι. Τέλειωσαν όλα. Θα πάω μαζί του. Με νιώθει, με αγαπά. Είμαστε από την ίδια πόλη. Μη λες κουταμάρες, εσύ δεν γεννήθηκες εδώ. Με ξέρει και τον ξέρω. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Εντάξει λοιπόν, τότε κι εγώ θα κάνω αυτό που μου απομένει. Παράτα τις απειλές, δεν με τρομάζεις πια, ακούς? Παράτα, δεν μπορείς να με τρομάξεις πια. Έφυγε. Έφυγε. Είμαστε μόνοι μας. Ο πυροβολισμός. Ο πυροβολισμός. Το είπε και το έκανε. Μην πάτε. Μην πάτε. Σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε εξαιτίας μου. Μου το έλεγε πάντα και εγώ δεν τον πίστευα. Αν σε χάσω, μου λέγει, όλα θα τελειώσουν. Με έναν πυροβολισμό. Όχι, μπορεί να είναι μόνο τραυματισμένος. Η σφαίρα του τρύπησε την καρδιά. Όχι! Μην μπαίνεις μέσα, μην τολμήσεις να πατήσεις εκεί μέσα. Ελισάβετ, δεν φταίσαι εσύ για αυτό που έγινε. Το αίμα έτρεξε από το στόμα του. Το αίμα του. Δε φταίς, σου λέω. Πάμε να ειδοποιήσουμε την αστυνομία και έπειτα θα φύγουμε. Τι? Τι είπες? Θα έρθεις μαζί μου. Δεν σ' αφήνω μονάχη. Αυτό δεν ήθελες. Θα έρθω μαζί σου. Θα τα ξεχάσεις όλα, θα δεις. Θα έρθω μαζί σου. Με σένα. Με σένα. Φύγε από μπρος μου, συχαμένε βρωμιάρη. Τι είπες? Τόλμησες να πιστέψεις ένα τέτοιο πράγμα? Εγώ με σένα. Είσαι άσχημος, δεν το έχουν πει ποτέ. Και εκείνος εκεί μέσα ήταν νέος και όμορφος. Τα δόντια σου είναι χαλασμένα. Αχ, τα χέρια σου μου προκαλούν αηδία. Φύγε. Γύρνα πίσω στις τρελές αδερφές σου. Γύρνα στο παλιό σπιτό σου και μην ξεμητήσεις από εκεί. Αυτό σου πρέπει. Σε σένα και στους ομοίους σου που μπαίνετε εδώ μέσα και μας χαλάτε την ησυχία. Έξω, 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 έξω. Α. Μπορείς να βγεις τώρα. Έφυγε. Ναι. Όπως και οι άλλοι. Ναι. Δυσκολεύτηκες να τον διώξεις? Όχι, έφυγε χωρίς να πει λέξη. Τα χέρια σου τρέμουν, είσαι κατάκοπη. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Έχεις δίκιο, θα σταματήσει. Σου έχω πει πως δεν θέλω ξένους να ανακατεύονται. Μου το έχεις πει. Δεν ωφελεί. Όχι. Καμιά φορά θα μπεις μέσα και θα έχω στα αλήθεια μια σφαίρα στην καρδιά. Αγάπη μου, δεν υπάρχουν σφαίρες, το ξέρεις. Το λες σαν να λυπάσαι. Δεν λυπάμαι. Αύριο θα μαζέψουμε τα πράγματά μας και θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Κατάλαβες τώρα το λάθος σου? Αυτές οι πόλεις μοιάζουν μεταξύ τους. Μπερδεύτηκες. Ναι, μοιάζουν μεταξύ τους. Μπερδεύτηκα. Παραδέχεσαι πως δεν έχεις ξανά έρθει εδώ? Παραδέχομαι. Το τραπέζι είναι έτοιμο, να σε περιμένω? Περίμενε με. Η πόλη. Η πόλη. Η πόλη καίγεται. 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 Η πόλη. Ακούσατε το θεατρικό μονόπρακτο της Λούλας Αναγνωστάκη «Η πόλη» σε σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια Κυριακής Πανού. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Θανάσης Ζέρβας, Κυριακής Πανού, Ηρακλή Τζαφέτας. Την ηχογράφηση για το Θεσσαλικό Θέατρο έκανε ο Νίκος Γεωργάκης.
Θεσσαλικό Radio Plays. Θέατρο στο ραδιόφωνο. Κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Στη Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας.